Καλημέρα. Σήμερα θα δούμε λιγάκι μαζί πώς μπορούμε να μετατρέψουμε τον ήρωα που φτιάξαμε στο HeroForge σε token για τα online παιχνίδια μας. Μου έχει στείλει εδώ πέρα ο Θοδωρής τον χαρακτήρα που θα παίξει στο campaign που θα ξεκινήσουμε σε λίγο και τον ανοίγω στο HeroForge. Okay. Φαντάζομαι είναι half-elf. Λιγάκι πονηρό half-elf με το μαυμαλί. Μ' αρέσει. Ωραία. Θα κάνουμε ουσιαστικά δύο version. Μία για να φαίνεται πάνω στο character sheet και μία για να τον βλέπει από πάνω, πάνω στο battle mat. Για το character sheet πάμε κοντά-κοντά στο πρόσωπο. Τον γυρνάμε λιγάκι να φαίνεται υπερήρωας. Μου φαίνεται ότι αυτό είναι καλό. Τον παίζετε λιγάκι, με την καλή έννοια, μέχρι να το πετύχετε. Λοιπόν, και κάνουμε screenshot. Ένα κομμάτι, το οποίο κοιτάμε να μην έχει μέσα το domain επάνω. Και κοιτάμε να είναι και τετράγωνο. Με σχετικά το κεφάλι στη μέση. Τσεκάρουμε εδώ πάνω τα νουμεράκια αυτά να είναι ίσα. 60, εντάξει, ωραία. Και κάνουμε save. Τώρα, πώς το έκανα αυτό το save? Είναι ένα εργαλείο που λέγεται Lightshot. Το Lightshot μπορεί να το έχει σαν extension στο Chrome ή σαν app, σαν πρόγραμμα στον υπολογιστή. Εγώ το έχω σαν πρόγραμμα στον υπολογιστή γιατί το χρησιμοποιώ γενικότερα. Και τώρα θα δούμε πώς θα τον φτιάξουμε από πάνω, πώς θα φαίνεται, εντάξει. Οπότε τον κοιτάζουμε από πάνω, κάπως έτσι. Δεν τον θέλουμε τελείως από πάνω, γιατί θα είναι πολύ περίεργη η στάση του για να μας βοηθήσει. Τον κάνουμε με μια μικρή γωνία. Και τώρα το βασικό μας είναι να είναι αναγνωρίσιμος, δηλαδή να φαίνεται το κεφάλι του. Οπότε πάμε στο Pose, Advanced. Διαλέγουμε το κεφάλι και γυρνάμε το κεφάλι του να κοιτάζει προς τα πάνω. Μία, δύο, μπορεί και να είναι αρκετό αυτό. Ναι, εγώ θα του γύρναγα και λιγάκι έτσι το κεφάλι. Ωραία. Τώρα, άμα θέλουμε να είναι λιγάκι πιο αληθοφανές, πηγαίνουμε και στα μάτια και τα βάζουμε να κοιτάζουν προς τα πάνω τα μάτια, ούτως ώστε να μας να κοιτάνε το... με εμάς που το κοιτάμε προς τα κάτω. Ωραία. Εάν τα μάτια είναι λιγάκια φυσικά, ποτέ δεν το πετυχαίνεις πάρα πολύ καλά αυτό το πράγμα. Θα αφαιρέσουμε και τη βάση. Κάνουμε ξανά το ίδιο. Παίρνουμε αυτό, κοιτάζουμε να είναι τετράγωνο. Αυτά τα νουμεράκια να είναι περίπου ίσα, δηλαδή το μειώνουμε αυτό στο 8-19. Και δεν μειώνει. Βγάζουμε την βάση, βγάλαμε τη γάτα και τώρα κεντράρουμε. Εγώ θα σας πρότεινα ίσως και να τον κεντράρετε λιγάκι περισσότερο έτσι. Κάνουμε τα περιθώρια του. Ωραία, και πιάνουμε πάλι το εργαλείο μας και του κάνουμε αυτό. Τώρα, αν βαριέστε να χρησιμοποιήσετε αυτό το συγκεκριμένο το εργαλείο, μπορείτε να κάνετε print screen και να κάνετε μετά crop σε κάποιο άλλο εργαλείο. Αλλά για μένα, που χρησιμοποιώ συχνά screenshots, είναι πολύ χρήσιμο. Κοιτάζουμε να είναι τετράγωνο. Ωραία. Και... ωραία, μια χαρά. Κοιτάζουμε επίσης το κεφάλι να μην είναι στις γωνίες αυτές. Ούτως, γιατί πολύ συχνά τα tokens τα βάζουμε μέσα σε στρογγυλό. Οπότε, ίσως να το κάνουμε έτσι, ακόμα καλύτερα. Για να μην κοπεί το κεφάλι, γιατί το κεφάλι υποτίθεται ότι είναι ο χαρακτήρας. Πατάμε save και το κάνουμε save. Τώρα... πάμε στο upload image. Κάνουμε ένα Google για upload, συγγνώμη, για remove background.
Και αφαιρούμε το background του χαρακτήρα. Εγώ έχω δει ότι το πιο εύκολο πράγμα που μπορείς να κάνεις είναι να πας στο remove.bg και να ανεβάσεις τη σελίδα, την εικόνα. Και πάμε, το διαλέγουμε, τον διαλέξαμε έτσι και τον κάνουμε download. Και τώρα διαλέγουμε και τον άλλον χαρακτήρα, τον από πάνω, και τον διαλέξαμε, τον σήκωσε, τον καθάρισε, download. Αυτό ήτανε. Τελειώσαμε. Τώρα θα τα στείλω στον φίλο του Θοδωρή. Καλημέρα. Έτοιμος. Έτοιμο. Αυτά λοιπόν. Α, ένα πράγμα που έχω δει πάρα πολύ ωραίο και σας το προτείνω μια που τελειώσαμε με τη δουλειά, είναι το The Lair. Είναι πολύ ιδιαίτερο κανάλι. Δεν έχω ξανά δει στο Discord και κυκλοφορώ γενικότερα στα αγγλόφωνα περισσότερο, αλλά και στα ελληνικά. Καταρχήν έχει κόσμο. Ο κόσμος μπαίνει στα κανάλια και συζητάει. Και στέλνει και memes. Καλά, τα memes γίνεται χαμός. Όταν μιλάμε για χαμός, χαμός. Δηλαδή μέσα σε 10 λεπτά μπορεί να φύγουν και 5-10 meme. Και γι' αυτό το προτείνω να μην έχει ειδοποιήσει αυτό το κανάλι. Αλλά έχουμε και σοβαρότερες συζητήσεις τέλος πάντων. Και μετά μπορείς να μπει σε ένα από τα φωνητικά κανάλια και να συζητήσεις. Μετά από λίγο όλο και κάποιος θα μπει. Και μπορείς να ρωτήσεις πράγματα, να συζητήσεις. Εάν είσαι ευγενικός, όλα γίνονται σε αυτό το κανάλι και μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το πράγμα. Τώρα, και ένα ακόμη πράγμα να πλαγκάρω, το site που φτιάχνω για τον κόσμο που έχω φτιάξει για το D&D, το Great Dragon World με το D&D, dndpavlaworld.com, στο οποίο έχουμε διάφορα πραγματάκια, καλούδια, τα οποία μπορείς να χρησιμοποιήσεις σε δικά σου campaign, έτσι και σε DM, είτε απλώς να πας να χαζέψεις, εντάξει. Έχουμε δηλαδή διάφορα πράγματα και ένα από τα πράγματα που μου αρέσει, ας πούμε, για παράδειγμα, είναι το Eye of Innanor. Innanor είναι ένα βασίλειο στον κόσμο που έχω φτιάξει, το οποίο πρόσφατα του έχει επιβληθεί μια νέα κυρίαρχη τάξη, η οποία έχει σχέση με την επίβλεψη του λαού. Και μπορείς να δεις την ιστορία, το πώς έγινε όλο αυτό, και μετά να δεις το ίδιο το μαγικό αντικείμενο, αυτό το μάτι το οποίο περιφέρεται στον ουρανό, ποια είναι τα μαγικά αντικείμενα, και έχω και κάτω-κάτω, το οποίο δεν το κάνω πάντα, εντάξει, και ένα χάρτη για το Foundry, το οποίο έχει link για να τον κατεβάσεις και να τον βάλεις στο Foundry. Κάτσε να δω το Foundry. Ναι, δεν το έχω ανοιχτό τώρα, να σας το δείξω. Είναι γαμάτο. Αυτό είναι το κέντρο ελέγχου. Εδώ έχει ημισκλάβους, είμαι detective, οι οποίοι παρακολουθούν το κράτος. Άμα το διαβάσετε θα το καταλάβετε. Γενικότερα έχω διάφορα τέτοια ωραία πραγματάκια. Τι άλλο να σας πω. Α, ναι. Και θα ήθελα πολύ να συνεργαστώ και με άλλους, να κάνω hosting τζάμπα. Με το subdomain από το D&D World ή να δώσω subdomain για το D&D World. Μπορείτε να συζητήσετε μαζί μου. Μπείτε στο The Lair, το Discord, το οποίο το κρατάει σε εξαιρετικά καλό επίπεδο ο Φώτης. Δεν τον βλέπω online να μας έλεγε τίποτα, όχι. Οπότε αυτά από μένα. Έτοιμος ο χαρακτήρας.